πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί όλα είναι ευκολοφόρητα. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάει κάπου, το φοράει. Ενώ συνήθως έχουμε δει σε πολλές επιδείξεις, βλέπουμε ότι τα φτιάχνουν και λίγο πιο εξωπραγματικά. Που δεν μπορείς να δει ρούχα, που δεν μπορείς έτσι να τα βάλεις. Όμως είδα πολύ ωραία και πολύ ωραία παστέλ και πολύ ωραία χρωματάκια. Μπράβο στο Στέλιο. Δεν τον ήξερα, μπορώ να το ομολογήσω. Έτσι, σιγά-σιγά, μας ακούει κανένας. Αλλά πραγματικά. Μου άρεσε. Μπράβο, Στέλιο. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο και στους Έλληνες σχεδιαστές έτσι, που να τους δείχνουμε, να τους βλέπετε κι εσείς, να τους μαθαίνετε. Αυτή την ώρα δεν θα αργήσω να πω τίποτε άλλο. Είναι δίπλα μου η Ευελίνα Ισαρή, η οποία είναι πολιτικός, μηχανικός παρακαλώ, αλλά και μητέρα διδύμων. Γεια σου, Ευελίνα. Καλησπέρα και από μένα. Αντέχεις? Όχι. Όχι. Θέλω να μας πεις έτσι για την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση, γιατί έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, το αδίδυμα από το Α στο Ω, και να βάλουμε και το mail της εκπομπής, γιατί τρία τέτοια βιβλία, όποιος θέλει μπορεί να στείλει mail να τα πάρει. Εντάξει, θα γίνει κλήρωση, εφόσον υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν 3, 4, 5, όσοι είναι, δεν ξέρω, 10, 15, θα γίνει κλήρωση για τρία βιβλία δίδυμα από την αρχή, λέει, από το Α ως το Ω, της κυρίας Χριστίνας Τίνκλοφ. Πες μας λοιπόν εσύ που το έχεις διαβάσει και είσαι εδώ πέρα και από την Βιολέτα την Καριδάκη που είναι και η υπεύθυνη κυκλοφορίας και η εκδότρια, μια και η εκδότρια δεν είναι στην Αθήνα, έτσι δεν μένει καν στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσεις εσύ για τις εμπειρίες σου, θα μας πεις εσύ για τι είναι τα, πώς είναι να έχεις δίδυμα και πώς και σε βοήθησε και το βιβλίο αυτό. Σαν ένα εγχειρίδιο, ας πούμε, διάσωσης. Ακριβώς όπως το είπες. Έτσι. Είναι ένας οδηγός ενημερωμένος και προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα, στη χαοτική πραγματικότητα των διδύμων. Και είναι και δοσμένα τα κόλπα του και οι ιδέες του με πολύ χιούμορ και που είναι απαραίτητο για να τα βγάλεις πέρα. Είναι. Ναι, είναι απαραίτητο για να τα βγάλεις πέρα. Οι πρώτοι μήνες είναι ένας αγώνας δρόμου. Ξέρω ότι έχεις δύο παιδάκια, δύο αγοράκια. Μονοζυγωτικά. Μονοζυγωτικά δεν είναι από το ίδιο, έτσι. Σημαίνει ότι ναι, μοιράζονται το 100% το ίδιο γενετικό υλικό. Μοιάζουν κιόλας. Είναι ολόιδια. Ολόιδια. Ναι. Αφού είναι μονοζυγωτικά, έτσι. Έχουμε τον ένα λίγο πιο φαγανό για να τους ξεχωρίζουμε. Αλήθεια. Ούτε εσύ δεν τους ξεχωρίζεις. Εγώ τους ξεχωρίζω. Και τα οποία, ας πούμε, είναι 7 μηνών. Είναι να πούμε και αυτό, να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι τα μωράκια, πραγματικά. Εντάξει, αλλά και εκεί να χαίρονται και τη μαμά τους, έτσι. Ναι, κάνει μεγάλη αγώνα, από ό,τι μου έλεγες. Ναι. Από πού να αρχίσω, πες από μου, από πού να το πιάσουμε. Από την αρχή. Πώς είναι να έχεις δίδυμα? Λοιπόν, καταρχάς, από την αρχή πιάνοντάς το είναι πολύ βαρύ, στην πραγματικότητα. Έχεις μια κοιλιά πελώρια, με δύο ψυχούλες μέσα και αυτό σε βοηθάει να τα βγάλεις πέρα. Πεινάς για τρεις, όχι για δύο. Τρως για τρεις. Ναι, παχαίνεις για τρεις, όλα αυτά συμβαίνουν. Εσύ μια χαρά είσαι όμως. Είναι όμως και διπλή ευτυχία για να έτσι. Το... Και να σου πω και κάτι, έγινε και με ένα σπάρο δύο τριγώνια, έτσι, κλείσαμε. Ναι. Ωραία. Και είναι και τυχαίο γεγονός και είναι, το λέει και το βιβλίο, τα μονοζυγωτικά που έχω εγώ τη χαρά να έχω. Είναι απλώς ένα τυχαίο γεγονός, ένα μυστήριο της φύσης. Δεν είναι κληρονομικό, δεν είναι σωματική, δεν είναι φυλετικό, δεν είναι τίποτα. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Μπορεί δηλαδή. Να συμβεί, ναι, γιατί ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι λέει μέσα ότι και κάποια, ας πούμε, έχει και κάποια έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα στην αρχή. Πολύ. Που λέει, έχει ότι είναι, εγώ από πού να το πιάσω, εγώ τον ανοίγω τυχαία, έτσι. Που λέει, ας πούμε, όχι, το διάβασα, ότι και υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία κάνουν, κάποιες γυναίκες κάνουν περισσότερα έχουν αυξηθεί πιθανότητες γεννήσεις διδύμων. Ναι. Εκτός βέβαια από την εξωσωματική, ίσως και γιατί λέει μέσα το βιβλίο, και εγώ εδώ το διάβασα δεν το κάνω και το ξέρω, αλλά ότι μετά τα 30 οι γυναίκες ή μετά τα 35 έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν δίδυμα από μόνες τους και χωρίς εξωσωματική. Αυτό δεν το ήξερα. Και πάλι δεν ισχύει για τα μονοζυγωτικά. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ισχύει για τα διζυγωτικά. Αλήθεια. Για διαφορετικούς άκους, ναι. Οπότε τι διαφορά έχει αυτό, έτσι στο γρήγορο να μου πεις. Τα διζυγωτικά δεν έχουν το ίδιο DNA. Μοιράζονται, μπορούν να μοιάζουν μέχρι 50% όμως, με το ένα με το άλλο. Μπορεί να γίνει όμως και. Δεν είναι ποτέ όμοια. Δεν είναι ποτέ όμοια. Και συνήθως είναι και διαφορετικού φύλου. Α, μάλιστα. Ενώ μάλιστα, τα μονοζυγωτικά είναι πάντα ίδιο φύλο και έχουν 100% το ίδιο DNA. Αλλά έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Και έχουν και διαφορετικό δακτυλικό αποτύπωμα.
Να τα. Ενώ δηλαδή. Ενώ δηλαδή όλα τα άλλα είναι ίδια. Όλα τα άλλα είναι ίδια, έτσι. Ναι. Βέβαια, το δακτυλικό αποτύπωμα φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν είναι. Τι άλλο, πες μας τι άλλο θέλεις να μας πεις εσύ, ναι, σαν μαμά διδήμων. Και τι να πεις και τι να συμβουλεύσεις. Λοιπόν, και μέσα από το βιβλίο, βέβαια. Ναι, μέσα από το βιβλίο θέλω να τονίσω. Από το Α ως το Μέγα. Πόσο πολλές ευρηματικές ιδέες έχει για να εξοικονομήσεις χρόνο και χρήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει, δανείζομαι τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να πάρεις μία κούνια για τους πρώτους 6 μήνες και να τη χωρίσεις κάθετα, που δεν το φανταζόμαστε. Όχι. Και να κοιμίζεις τα δύο μωρά έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως έχει τόσα διπλά έξοδα. Και τα έξοδα, αλλά και τα μαζεύεις και το χώρο. Και ο χώρος. Και χρόνο και χρήμα. Ή σου λέει κόλπα για το πώς μπορείς να βγεις να πας στο σούπερ μάρκετ μόνος με τα δύο μωρά. Γιατί σκέψου λίγο ότι έχεις ένα διπλό καρότσι ήδη να σέρνεις, οπότε το άλλο τι θα το κάνεις. Ω Θεέ μου, έχεις δίκιο. Υπάρχουν λύσεις όμως. Ορίστε, ναι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα σου λέω, λέει εδώ οι 5 καλύτεροι τρόποι για να μην τρελαθείτε εξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Γιατί? Αυτό είναι όταν στην περίοδο της εγκυμοσύνης, ναι, που σου λένε από πολύ νωρίς μήνε. Εσύ έμεινες? Εγώ δεν έμεινα. Εντάξει. Εγώ δεν έμεινα. Πάει καλά. Δεν έμεινα. Σου λένε, είναι όμως πολύ συχνό το φαινόμενο, είναι πρόορες οι γεννήσεις των διδήμων και πολύ συχνά οι γυναίκες αναγκάζονται να μείνουν στο κρεβάτι. Και εκεί εσύ το απέφυγες, είσαι τυχερή σε αυτό. Είμαι τυχερή. Ναι, γιατί δεν είναι πραγματικά είναι τρέλα. Ήταν καλοκαίρι και ήταν και ζεστά. Ζέστη, ε. Ναι. Ωραία. Λέει εκκρεμότητες εδώ, τις εκκρεμότητες στο σπίτι, πώς να κάνετε διάφορα. Να προγραμματίσεις το χρόνο. Μπράβο, να προγραμματίσεις, βέβαια. Λέει επίσης πώς να. Κολλήσω το μυαλό μου τώρα. Δεν πειράζει. Λέει πώς να γυμναστείτε χωρίς υπερβολή. Πέντε καλύτεροι τρόποι για να κοιμάστε άνετα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ναι, ναι. Σημαντικό, γιατί έχεις και πολύ μεγάλη κοιλίτσα. Δεν κοιμάστε στην περίοδο της εγκυμοσύνης παρά μόνο ανάσκελα ή καθιστός. Στο πλάι δεν είναι, όχι. Δεν μπορείς να γυρίσεις. Είναι τόσο βαριά η κοιλιά που είναι βαριά, να... ε. Ναι, είναι πολύ. Πόσο βαριά γεννήθηκαν τα μωράκια? Τα μωρά ήταν πρόωρα. Το ένα γεννήθηκε 1900 και το άλλο 260. Α, μωρά είναι πολύ μικρά. Ένα μήνα στην εντατική, αλλά είναι. Στην θερμοκοιτίδα. Χρεφτάκι. Εντάξει, τώρα τρώνε μια χαρά. Μου είπες βέβαια ότι τρώνε, μια τρώει το ένα, μια τρώει το άλλο, μια κοιμάται το ένα, μια ξυπνάει το άλλο. Συμβαίνει. Γι' αυτό και συνήθως χρειάζεσαι βοήθεια. Δηλαδή είναι ευχής έργων να έχεις βοήθεια στο σπίτι. Και μου είπες και όχι μόνο μια βοήθεια, ένας άνθρωπος μου είπες ότι δεν ένας μπορεί. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του, γιατί αν αυτά ξαφνικά ταυτόχρονα πεινάσουν, ταυτόχρονα θέλουν άλλαγμα, ταυτόχρονα ενοχληθούν, δεν μπορείς να τα σηκώσεις και τα δύο. Όσο καλή διάθεση και να έχεις, δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Πόσο είναι τώρα τα μωράκια σε βάρος? Κιλά, ναι. Είμαστε 8,5 κιλά. Έκαστος. 8 και 8, 16, ε. Πω. Για μην πούμε 17, αφού είναι και 8,5. Ναι. Τι καλά. Μπράβο, δεν πειράζει, αφού να είναι καλά. Έχει επίσης το βιβλίο ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που εμένα με απασχόλησε πολύ, δηλαδή, τους πρώτους μήνες. Τι να κάνεις όταν κλαίνε ταυτόχρονα. Τι κάνεις όταν κλαίνε ταυτόχρονα. Το πιο συχνό φαινόμενο. Καλά, δεν μπορούν και άλλο να επικοινωνήσουν. Αυτά τα έρμα δεν μπορούν. Πού έχει μόνο τα μωράκια μου. Το βιβλίο προτείνει, γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως ο πιο ενημερωμένος οδηγός. Ναι, και νομίζω ότι δεν υπάρχει και άλλο, έτσι. Είναι ο πιο ενημερωμένος οδηγός για την ανατροφή διδήμων. Πλήρως αναθεωρημένος και βελτιωμένος. Νομίζω δεν υπάρχει κι άλλος εκτός από την κυρία Χριστίνα Τινκλόφ, που είναι ειδική στην ανατροφή, λέει, που είναι και η συγγραφέας. Ότι δεν υπάρχει κι άλλο βιβλίο που να ασχολείται. Και ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Βιολέτα Καριδάκη που μας έδωσε και τρία βιβλία τέτοια. Όποιος έχει δίδυμα, όποιος θέλει να αποκτήσει δίδυμα. Να το πω έτσι, δεν ξέρω τι κάνετε. Αν θέλετε να το κάνετε δώρο. Μπορεί να έχετε μια οικογένεια και θέλετε να το κάνετε δώρο, να τους βοηθήσει πραγματικά. Και εδώ η Ευελίνα μας το λέει κιόλας πόσο τη βοήθησε. Σε διάκοψα? Όχι, με ρώτησες τι κάνεις όταν κλείνουν και τα δύο μαζί. Για πες μου, ναι. Ναι, καταρχάς πρέπει να έχεις ιδέες, πρέπει να είσαι ευρηματικός. Πρέπει να τακτοποιήσεις τον ταραχοποιό, όπως λέμε, ή να τα βάλεις στο καρότσι, ή να πάρεις το ένα αγκαλιά απασχολώντας το άλλο, να βάλεις ένα προβολέα στο ταβάνι για να τους αποσπάσεις την προσοχή. Α, τέτοια πράγματα. Πρέπει να αρχίσεις, ναι, να και αυτά ιδέες. Όμως πρέπει κάποιος να σου τα πει, γιατί όταν έχεις μα δύο παιδιά. Δεν ξέρεις. Λες, εδώ με ένα δεν ξέρεις, ειδικά όταν είναι και το πρώτο σου, φαντάζομαι. Εντάξει, το δεύτερο έχεις και κάποια πείρα, λες εντάξει, αλλά αν και πάλι τα δύο παιδιά, το πρώτο με το δεύτερο, δεν μπορεί και να μην είναι καν ίδια στη συμπεριφορά. Αλλά λες, ας πούμε, τα δύο, πώς μπορώ να το κάνω ταυτόχρονα. Σου έχει συμβεί να κλαίει το ένα και να μετά από λίγο να αρχίσει να κλαίει το άλλο γιατί τον ακούει? Βεβαίως, πολύ συχνά. Όπως επίσης να γελάει το ένα και χωρίς το παρασέρι, λόγο, δηλαδή. Να γελάσει και ο δεύτερος. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι τρώνε την ίδια ώρα ή όχι? Τρώνε τις ίδιες ώρες. Ωραία. Ναι. Και εντάξει, βοηθάει, ας πούμε, στο να τους έχεις ένα πρόγραμμα, ο γιατρός τι λέει. Ναι, βέβαια έχουν αποκτήσει μόνοι τους το πρόγραμμά τους. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει το βιβλίο. Και αυτή τη στιγμή. Τι λέει? Ότι ξυπνάμε στις 6.30, τρώμε. Ξανακοιμόμαστε για λίγο στις 9. Αυτό είναι δηλαδή στάνταρ ρίτσα. Δεν ξέρω εγώ. Τα δικά μου τα παιδιά είναι στάνταρ ώρα. Διάβασα και στο βιβλίο ότι αυτές είναι οι ώρες τους. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα δίδυμα του κόσμου. Πάντως τα δικά μου τα καλύπτει. Μπορεί όμως πραγματικά να είναι και έτσι. Ναι, μπορεί να είναι. Με το θυλασμό, τι έκανες που είναι και εγώ να σε. Εγώ δεν θύλασα.
Εγώ δεν φίλεσα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα είχε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πώς μπορείς να βάζεις, λέει, τις θέσεις. Ναι, να τα φυλάσεις ταυτόχρονα, φαντάζομαι είναι ένα θέμα. Είναι και με κάποιο μαξιλάρι από κάτω και τα παιδάκια. Τα μωρά, λέει, θυλάζουν 8 με 12 φορές ημερησίως. Ναι. Ανά 10 λεπτά, λέει. Πολύ μεγάλη οικονομία όταν θυλάζεις. Ναι. Δεν αγοράζεις γάλα, δεν αγοράζεις μπιμπερό, δεν αποστηρώνεις. Ναι, έχεις πολύ μεγάλη οικονομία. Ναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ίσως επειδή γιατί λένε ότι και το θυλασμό σου είναι και υγιεινός και για τη μαμά και για το παιδί, γιατί δίνει και τα αντισώματα. Ναι. Και τώρα όλο και περισσότερες νέες μητέρες παρατείνουν και το θυλασμό. Και κάνουν πολύ καλά όσοι μπορούν. Ναι, είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι να το παρατείνουν και πάνω από χρόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και εγώ το θέμα του θυλασμού δεν το άγγιξα, δεν το ξέρω καθόλου. Ναι. Δεν το έκανες είτε επειδή ήταν πρόωρα. Ναι, επειδή ήταν πρόωρα δεν μπορούσα να θυλάσουν. Οπότε έχουμε τάισμα με τον μπιμπερό και εδώ δείχνουμε και διάφορες έτσι στάσεις. Επίσης υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είσαι έτσι με τα δύο μπιμπερό αν δεν έχεις βοήθεια. Τα στείνεις έτσι απέναντι και τα ταΐζεις με τον μπιμπερό. Λέει, να, εδώ λέει στάσεις ταΐσματος με τον μπιμπερό. Σου δείχνει και πώς μπορείς να τα κάνεις. Δηλαδή το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί ή και με το ένα εδώ και το άλλο πιο πάνω. Ένα σηκωμένα σε μαγειρικά μαξιλάρια. Πραγματικά όμως σου δίνει έτσι. Πάρα πολλές ιδέες. Μπράβο τους, μπράβο τους. Είναι και μια κατηγορία από μόνα τους τα δίδυμα. Έτσι, που άμα δεν το σκεφτείς, βρίσκεσαι σε ένα κικαιώνα. Και τι μου είπες πριν από λίγο, που μου λες και μόνο που το σκέφτομαι. Κουράζομαι. Είναι εξαντλητικό. Ναι, είναι εξαντλητικό. Γιατί τη λέω πώς νιώθεις που έχεις δίδυμα. Λέω πώς το σκέφτηκες, κάπως έτσι το είπα. Ναι, είπες πώς είσαι και σου είπα εξαντωμένη. Ναι. Και λέω, και τα έχεις κιόλας. Φαντάζομαι να το σκεφτώ από πριν ότι δεν το ξέρεις φασικά έτσι. Ούτε σε είχε προειδοποιήσει και κανένας έτσι. Ακόμα όταν ήσουν έγκυο. Όχι. Μία μέρα από τις συχνές, μία φορά από αυτές τις επισκέψεις που κάνεις στο γυναικολόγο κάθε τόσο. Όχι, λέω και δεν σου είπανε και τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσει γιατί δεν ξέρανε, φαντάζομαι. Όχι, δεν σου είπα. Δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει. Άμα δεν έχουν δίδυμα, άμα δεν έχει κάποιος από την οικογένεια τελικά δίδυμα, γιατί εσείς δεν είχατε. Δεν είχαμε. Και δεν είναι και το ίδιο με τα δύο παιδιά με διαφορά ηλικίας. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Βέβαια. 5 καλύτεροι τρόποι για να δεθούν οι μπαμπάδες με τα δίδυμα. Τι λέει ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι εκεί από πάνω. Πρέπει να τα αγαπάει, να τα βοηθάει. Ο δικός μας ο μπαμπάς ευτυχώς είναι εκεί και τα ταΐζει και τα αλλάζει και τα κάνει μπάνι. Είναι σημαντική η παρουσία και η βοήθεια που δίνει. Ναι, που και οι δύο οι γονείς δηλαδή θα πρέπει να είναι. Οπωσδήποτε. Γιατί καλώς ή κακώς η μητέρα τα κουβαλάει, είναι δεμένη από πριν μαζί τους. Ο μπαμπάς είναι λίγο παρατηρητής στην εγκυμοσύνη. Και μετά πρέπει να τρέξει να προλάβει να δεθεί και εκείνος μαζί του το ίδιο. Τι άλλο έτσι που θέλεις να μας πεις που είναι έντονο και που σε βοηθάει και με το βιβλίο αλλά και από την που έχεις την πείρα. Το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είδα μόνη μου και που διάβασα και στο βιβλίο και διαβάζω και παντού είναι ότι μέχρι 6 μηνών τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ. Και έλεγα καλά, δεν βλέπει το ένα το άλλο. Δεν δηλαδή έκανε κάποιες ακούσεις, κινήσεις και το δεν χτύπαγε. Δεν κοιτούσε. Μπορεί να κοίταζε εμένα, αλλά τον αδερφό του δεν το κοίταζε ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι πραγματικά. Συμβαίνει, Συμβαίνει γιατί νομίζει. Ότι βλέπει τον εαυτό του. Ναι. Άντε! Ότι είναι αυτό του. Είναι η προέκταση του εαυτού του. Έλα. Είναι πανέμορφο, είναι πάρα πολύ γλυκό. Άκου, τι λέμε τώρα, τι λέμε. Δηλαδή, εντάξει. Είναι κάτι που αναγνωρίζει και το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι προέκταση του εαυτού του. Γι' αυτό καμιά φορά πιάνει το ένα το χεράκι του άλλου και το βάζει στο στόμα το χέρι του άλλου. Α, ναι, ότι και καλά είναι το δικό του. Κοίτα να δει. Μα ο εγκέφαλο έτσι. Αλλά ο άνθρωπος είναι από μόνο του ένα θαύμα. Ναι. Επίσης έχει στοιχεία το βιβλίο, για το οποίο είπαμε για βοήθεια, για το πώς να επιλέξεις μια κατάλληλη νταντά, babysitter, για να σε βοηθήσει. Και πώς να τη βοηθήσεις και εκείνη να τα ξεχωρίζει, να μην μπερδεύεται, πώς να τη βοηθήσεις να σε βοηθήσεις στην ουσία. Mm-hmm. Πες μας πώς το ξεχωρίζεις εσύ, ας πούμε. Τα παιδιά μου. Ναι. Εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Τα βλέπεις διαφορετικά, ναι. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, ο μπαμπάς ή η γιαγιά τα βλέπει ίδια. Όχι, αναγνωρίζουν. Έχουν κάποια σημαδάκια. Αναγνωρίζουν ή και διαφορά στις συμπεριφορές. Αλλά από εκεί και πέρα, θείες, γιαγιάδες και λοιποί, τα βλέπουν όλα ίδια τα παιδιά. Τα αναγνωρίζουν από το πάχος που σου είπε, παιδί, ο ένας είναι λίγο πιο χοντρός. Α, γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Επίσης, οι χαρακτήρες τους είναι διαφορετικοί. Είναι διαφορετικοί, ναι. Το ένα είναι πιο ήρεμο παιδάκι, το άλλο είναι λίγο πιο. Ποιο είναι πιο ήρεμο, αυτό που γεννήθηκε πρώτα ή αυτό που είναι δεύτερο? Είναι ήρεμο αυτό που γεννήθηκε δεύτερο. Αυτό θα σου λέγα. Είναι πιο σκανταλιάρης αυτός που γεννήθηκε πρώτος. Υπάρχει εξήγηση και έτσι δεν ψυχολογικά. Ξέρω, από όσο έχω διαβάσει, ίσως αλλάζει συνέχεια αυτό. Δηλαδή? Μπορεί να αλλάξουν οι χαρακτήρες τους. Και μάλιστα όταν γεννήθηκαν δεν ήταν, έτσι ήταν ανάποδα. Αυτός που είναι τώρα σκανταλιάρης ήταν το παιδάκι που κοιμόταν όλη μέρα.
Οπότε πολλές φορές ακόμη μπορεί να αλλάξουν και να διαφοροποιηθεί ο χαρακτήρας τους. Τους βάζεις σε πρόγραμμα, τους βάζεις εσύ από με τώρα. Με βάζουν εκείνη μερνά. Σε βάζουν εκείνη. Όχι, θέλω να πω ότι αν σκέφτεσαι ότι για να βάλουμε κάποια όρια που πρέπει να είναι, ναι, ή ακόμα είναι νωρίς. Όσο νωρίς και να είναι, τηρούμε κάποιους βασικούς κανόνες. Δηλαδή, για να μαθαίνει και εκείνη. Αν είναι βραδινό στις 8, δεν τους δίνουμε τα παιχνίδια. Πρέπει να ηρεμήσουμε, να κάνουμε οτιδήποτε. Μπράβο, για να κοιμηθούν. Για να κοιμηθούν. Ή το πρωί, μόλις ξυπνήσουν, αμέσως τους δίνω να παίξουν. Δεν τα ξαναβάζω στην κούνια να κοιμηθούν. Αυτά τα βασικά εντάξει, ναι, τα ακολουθούμε, αλλά τα βρίσκεις και κάθε οικογένεια νομίζω τα βρίσκει και μόνη της. Ανάλογα και με τη βολή. Γιατί αν εγώ είχα να φύγω ή πρέπει να πάω στη δουλειά, θα το βάλω αναγκαστικά στην κούνια του. Αλλά ευτυχώς είπαμε, βοηθάνε και οι μαμάδες, να είναι καλά, οι γιαγιάδες. Και, και οι γιαγιάδες και ο άντρας μου πάνω, ναι, όλους και όλοι και... Τώρα πια αυτό μπορείς να πεις, ότι μία βοήθεια, παιδιά, είναι project. Ναι, και όποιος άλλος θέλει. Λοιπόν, εσείς στέλνετε στο Μαρίνα Σεραφημίδου παπάκι για yahoo.gr τα δίδυμα από το Α στο Ω της κυρίας Τίντλοφ. Δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά είναι η Ευελίνα που έχει δίδυμα. Την έχει βοηθήσει το βιβλίο και ξέρει από πρώτο χέρι και μας τα λέει εδώ, έτσι, τι έγινε, πώς ήταν το διάστημα, πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Τι σου λένε, πώς θα είναι, τι διάβασες, τι λέει μέσα. Διαβάζω ότι θα είναι όλο και πιο ήρεμα. Α, θα είναι. Θα είναι όλο και πιο ήρεμα. Θα μπαίνουν μόνα τους καλύτερα στο πρόγραμμά τους. Αυτό το περιμένουμε δηλαδή σύντομα, στον ένα χρόνο. Τώρα, από τον 7ο μήνα και μετά. Από τον 7ο μήνα μέχρι να μάθουν μέχρι κάποια πράγματα. Μέχρι να καθίσουν, ακόμα δεν κάθονται. Δεν κάθονται. Να καθίσουν, να μπορούν να συνεννοούνται, να καταλαβαίνουν. Προς το παρόν έχουμε το κλάμα για όλα και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Είναι η συνεννόηση αυτή τώρα για τα μωράκια αυτό. Είναι πραγματικά έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Υπομονή. Ναι, υπομονή. Μπορείς να κάνεις. Και υπομονή, εσύ πρέπει να είσαι γερή, δυνατή. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Εμείς έχουμε πάρα πολλά να πούμε εδώ. Και να συζητάμε για τα δίδυμα και όχι μόνο για τα δίδυμα, αλλά και για τη μαμά εδώ πέρα, τι κάνει και πώς το κάνει και πώς θα τα απεξέρχεται. Αλλά επειδή όμως η ώρα μας τελείωσε και θα είναι κοντά μας η Δήμητρα Ιμπιλάλη, κάτι άλλο, είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι. Εγώ πάλι να πω δίδυμα από το Α στο Ω, τρία βιβλία από τις εκδόσεις Καριδάκη, στο Μαρίνα Σεραφημίδου, παπάκι.yahoo.gr την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και άλλα δώρα. Έτσι θα το κληρώσουμε. Τρία βιβλία που μας τα δίνει η κυρία Καριδάκη, εκδόσεις Καριδάκη, δίδυμα από το Α στο Ω. Εδώ να σας αφήσω, να σας πω καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Σας δώσαμε πολλές ιδέες να πάτε και σε μπαζάρ και σε εκθέσεις καλλιτικών και σε εκθέσεις βιβλίων. Να βγείτε έξω, έχει πολύ ωραία μέρα, να πάτε και μια εκδρομή. Πάτε και μια εκδρομή, τι ώρα που θα είναι. Πολλά φιλάκια από μένα, να είστε καλά μέσα σε όλα. Φιλιά πολλά!